πώς το λένε, ένα πολύ περίεργο όνειρο χθες το βράδυ. Για πες. Ότι έτρωγα κατσαρίδες, τι σκατά σημαίνει αυτό. Όχι! Όχι, τι έγινε! Πήγε στην Ταϊλάνδη! Δεν πήγα Αμερική, αλλά πήγα Ταϊλάνδη. Ναι! Αυτό, πότε θα πάμε Αμερική, επιτέλους, come on! Δεν κρύβομαι, είμαι στεναχωρημένος. Είσαι στεναχωρημένος. Είμαι στεναχωρημένος. Όχι. Όχι, γιατί συνέβη αυτό. Γιατί, Θεοί. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Airball. Και ο LeBron είναι εκτός play-off. Ναι, και έχω να σου πω όμως το εξής, Άγγελε. Από τον πρώτο γύρο. Από τον πρώτο γύρο. Πολλοί κατηγορούν τον LeBron στο ότι έχει χάσει τελικούς. Φέτος δεν έχασε. Wow! Πώς το περίμενα αυτό. Μήπως τελικά είναι χειρότερο να χάνεις τελικά σε πρώτους γύρους από ότι στον τελικό. Μήπως απέδειξε αυτό ο LeBron. Αυτό ότι ναι, μπορεί. Ναι, να μην χρειάζεται να παίξεις τελικό. Άμα δεν παίξεις τελικό, δεν θα χάσεις τελικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα ο LeBron δεν έχει άλλο χαμένο τελικό. Μήπως το έκανε για να αποδείξει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Να κρατήσεις το legacy ψηλά. Ναι. Λοιπόν. Απ' την άλλη. Από την άλλη, έχω ξενερώσει τον πάτο μου. Εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή δεν θα γίνει. Δεν μπορεί έτσι γενικά να περνάει. Είχε δυσκολίες φέτος. Είχε πολλές δυσκολίες. Να σου πω κάτι. Χωρίς τον Davis, ξέρεις τι απέδειξε. Ότι είχε. Και φάνηκε. Χειρότερη ομάδα από τους Cavs του 18, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Σε γενικές γραμμές, ναι. Okay, τώρα δικαιολογώ το LeBron, το ξέρω. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ LeBron, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Δεν ήταν ότι έπαιξε και πάρα πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αυτή η ομάδα. Ήταν χτυπημένος κιόλας. Ήταν και χτυπημένος. Ήταν τραυματισμένος. Είχε τον Davis να είναι χτυπημένος κι αυτός και να παίζει και να μην παίζει. Ακριβώς. Δεν είχε καλό supporting cast. Ακριβώς. Δηλαδή στο νέο. Κόσμο. Ace Jam θα έχει καλύτερο supporting cast. Σίγουρα θα έχει. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να τον κρίνει κανείς για αυτήν την σεζόν. Εντάξει, μπορεί να τον κρίνει για κάποια πράγματα. Σίγουρα. Όπως επειδή μου. Είδε σκηνικά που απλά τα παράταγε. Δεν θα γίνει άμυνα. Όχι, ξέρει κάτι. Αυτό το έκανε και ξεδιάτροπα φέτος. Φέτος. Το έκανε πολύ περισσότερο. Ότι... Θέλω να σας δείξω δεν ότι γυρνάω. Δεν γυρνάω, ρε παιδί. Ήταν σαν τον γκουλ τύπο στο σχολείο μου στο ποδόσφαιρο που ήταν ότι όντως δεν γύρναγε ποτέ. Ναι. Ήταν εκεί για να βάζει γκολ μόνο και να παίρνει τις κοπέλες μας. Ήταν αυτός ο τύπος. Όπως επίσης και σε κάποιους αγώνες, βασικά σε ένα νομίζω, έφυγε νωρίτερα. Σε δύο, νομίζω και χθες έφυγε νωρίτερα. Έφυγε χθες. Χθες για μας, παιδιά, ξέρετε, το γυρνάμε. Ναι, πάντα, γενικά ο χρόνος είναι ένα σχετικό πράγμα. Μήπως έχει σκεφτεί ποτέ κανένας ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει δουλειές. Πολύ σωστό. Επίσης, θα χρησιμοποιήσω αμερικάνικη έκφραση το I'm gonna beat the traffic. Oh, yeah! Ξέρεις τι γίνεται μετά το παιχνίδι. Χαμός. Στα φανάρια γύρω από το τέτοιο. Ναι. Εντάξει, και σου λέει: έχω κουραστεί τόση ώρα εδώ, οι άλλοι τον παίζουν. Δηλαδή, μετά τώρα μας πιάσει η κίνηση μέχρι να γυρίσει σπίτι, μέχρι να βάλεις κάτι να φας. Τίποτα, πέρασε η ώρα. Μέχρι να κάνεις και λίγο γυμναστική, γιατί εντάξει, επαγγελματία παίκτη. Δηλαδή. Πάει, πέρασε το βράδυ, το φαγητό. Το φαγητό. Έχασε τη μέρα σου ουσιαστικά. Αυτό. Λίγο X-Factor μέχρι να σε πάρει λίγο ύπνο, τέλος. Έλαντε. Ύπνο. Έχει και stories να κάνει, γιατί κάνει πολλά άλλα. Έχει, ναι. Έχει το Instagram του που είναι ολόκληρη επιχείρηση, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Δηλαδή. Όχι, ρε φίλε. Καλά. Δεν είναι έτσι. Όχι, θα φύγω νωρίτερα. Θα φύγω. Μέχρι να αποφασίσει ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει. Ναι. Θα έχω φύγει εγώ. Τι να κάνει τη δουλειά του. Πληρώθηκε, πιθανότητα, ναι. Φαντάζομαι. Επίσης, διακοπές συγκρίνανε, είναι τελευταία μέρα της δουλειάς. Δηλαδή, άμα το δούμε από αυτήν την. Ναι, ρε φίλε. Ναι, βασί, τέλος. Hey. Αυτό ρε, ακριβώς. Διακοπές. Ναι. Πάντα, πώς το λένε, μια μέρα πριν ξεκινήσουν οι διακοπές μας, φεύγαμε νωρίτερα από τις δουλειές μας. Τάκος Τζουν. Τάκος Τζουν. Ναι. Μέσα στην ώρα που θα σχολιάσουμε τους Celtics. Ναι. Είναι αυτή η ώρα. Είναι αυτή η ώρα. Ο προπονητής απολύθηκε και πήρε προαγωγή. Μπούμ. Ποιος το έχει κάνει αυτό ξανά, ποτέ, ever. Τι. Είναι υπέροχο. Κυριολεκτικά boss move. Είναι. Γιατί είναι boss. Noise. Δηλαδή, ο τύπος είπε, λοιπόν, ναι, με απολύσατε, αλλά πλέον θα είμαι το αφεντικό μου. Ακριβώς. Ουσιαστικά παίζει να με απέλυσα. Παίζει να έχω πάθει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μήπως όμως σκάει εκεί. Παίζει να ήταν από τις χειρότερες μέρες της ζωής του, από ποια όψη, από την ψυχρολουσία, ότι απολύεσαι και είναι. Όχι, περίμενε. Παίρνεις προαγωγή. Και
Απάντησε να πηγαίνει έτσι συνεχώς. Ναι, 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 την ώρα. Προαγωγή. Για τον ΟΑΕΔ. Τι, ω! Ναι, γιατί πρέπει να πας στον ΟΑΕΔ για να κάνεις τα χαρτιά σου. Έχει μια διαδικασία τρόπο για να γίνεις GM. Ναι. Αλλά έχεις κωδικό, ξέρεις τώρα. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Είδες το σκηνικό, φαντάζομαι, που ρίξανε popcorn στον Westbrook. Ναι. Έχεις ασχολιάσει καταρχάς κάτι σχετικά με αυτό. Με αυτό, όχι τόσο. Με το άλλο σκηνικό ήθελα να σχολιάσω. Ποιο είναι το άλλο σκηνικό? Αυτό είναι εκεί που δεν πέτυχε τον Kyrie. Που δεν πέτυχε τον Kyrie. Ένας τύπος έριξε κάτι στον Kyrie αλλά δεν τον πέτυχε. Τι φλάκας. Δεν το είδα αυτό. Τι λες ρε, αυτό είναι το σημαντικότερο. Όχι, δεν το είδα. Πήγε να γίνει χαμός εκεί πέρα του πετάνε τα popcorn. Ξέρεις τι θα κάνω εγώ αν μου πετάγανε popcorn. Για πες. Εκεί θέλει να έχεις άψογα αντανακλαστικά για να τον κάνεις τον άλλον να τον γαμίσεις ψυχολογικά. Την ώρα που στα πετάει τα τρως. Τέλειο. Τα τρως γρήγορα. Και λες, χάλια γεύση. Έχεις κάνει πάρα πολύ κακή επιλογή στα popcorn. Ισχύει. Και είναι και με βούτυρο θα παχύνεις, τέτοια φάση. Ποιος καταβάζει και βούτυρο. Τον πληρώνεις. Τον πληγώνεις συναισθηματικά για τις επιλογές του. Ακριβώς. Γιατί μετά αυτός θα το ξανασκεφτεί την ώρα που να αγοράσει popcorn. Θα πει. Κάτσε. Ναι, αλλά ένας all-star μου είπε ότι δεν έχω κάνει καλή επιλογή. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, το θλιβερό σε αυτή την υπόθεση για μένα είναι το εξής. Τα σχόλια που άκουσα από Steven A. Kellerman και τέτοιους τύπους και Perkins, όπου λέγανε ότι ρε παιδί μου, τώρα πέταξαν popcorn. Την επόμενη μέρα, δεν ξέρω αν τα είδες αυτά, την επόμενη μέρα μπορεί να πετάξουν. Φωτοβολίδα, τι. Την επόμενη κερματά. Μέρα μπορεί να υπάρξουν φωτοβολίδες, μπορεί να υπάρξουν μπαταρίες. Ρε. Σε φάση, όπα, κλιμακώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, και επίσης, λίγο. Γιατί και με το σκηνικό με τον Kyrie λέγανε κάτι τέτοια επικά, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Είναι μία παιδιά, είστε στο NBA γενικά. Τον άλλον πέταξε ένα μπουκαλάκι άδειο, μπουκαλάκι νερό και τον πιάσανε μπάτσι και τον βγάλανε έξω. Έχετε πάει σε γήπεδο στην Ευρώπη. Οι παίκτες σουτάρουν σουτ και πραγματικά νοιάζονται. Μην τους προλαβαίνουν. Δηλαδή είναι στο τρίποντα στη γωνία ο άλλος, αλλά σου λέει θα με προλαβαίνει. Ναι, εννοείται. Θέλει κανείς να με στραγγαλίσει εδώ στη γωνία. Οπότε. Χαλαρώστε λίγο. Έχουν παίξει φωτοβολίδες, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν ποτέ στο NBA. Οπότε είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες να βλέπεις κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Υπήρχε το. Στο Μάλιστα The Palace, τσεκάρετε το επεισόδιο μας. Έγινε μια φορά, μια καλή φορά. Ναι, έγινε ότι. Τα έχει όλα. Ναι, θέλω να πω ότι. Αλλά εντάξει, μην το πάμε κιόλας ότι επειδή υπάρχουν ένα-δυο μαλάκες, ωραία να γεμίσουμε με μπάτσου στα γήπεδα. Γιατί αυτό ήταν σε φάση. Ναι, και επίσης είναι ήδη μπάτσου στα γήπεδα και οι κάμερες παντού. Δηλαδή, αυτό ρε παιδί μου, δεν. Μην υπερβάλλουμε κάπως. Δηλαδή είναι ήδη ένα μέρος που ό,τι και αν κάνεις θα σε πιάσουν και θα πας φυλακή. Και ποιο πάει με μπαταρίες στα γήπεδα, εγώ αναρωτιέμαι. Τι να πας με την μπαταρία. Επίσης, ναι, μήπως έχει. Ναι, κάποιο μόνο κάποιο χιπσταρά που έχει ένα Discman. Κοίταξε, για μένα τώρα το μέλλον της συνέχειας των playoffs έχει να κάνει με τον νικητή του αγώνα Bucks Nets. Ναι. Θεωρώ ότι ο νικητής αυτής της σειράς θα είναι και ο πρωταθλητής του NBA. Ναι. Ελπίζω να είναι. Ξέρεις τι, θα πω ελπίζω να είναι Nets, γιατί πάντα είμαστε Super Air Bowl σε οτιδήποτε και να οτιδήποτε, ναι, 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 καλύτερα τώρα. Nets. Kyrie Durant. Nets for the win. Εσείς έχετε δει ήδη τον πρώτο αγώνα. Ωραία. Ναι. Εμείς δεν τον έχουμε δει ακόμα. Πρόβλεψη, πρώτος αγώνας, τι συμβαίνει? Κερδίζουν οι Bucks για 4 πόντους. Κερδίζουν οι Bucks για 13 πόντους. Το είπα. Φίλοι και φίλες, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή να έχουμε στο στούντιό μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει καριέρα μεγάλη και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Είναι ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Γεια σου Λουκά. Γεια σου Λουκά, ένα χαιρετίζω με τον Λουκά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Είσαι ο πρώτος μπασκετμπολίστας που φέρνουμε εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε να μην είσαι ο τελευταίος. Έχουμε μια ερώτηση, την οποία κάνουμε σε όλους, είναι η αλήθεια. Όσους έχουμε γνωρίσει σχετικούς με τον χώρο του μπάσκετ, βλέπεις airball? Θα αρχίσω να βλέπω τώρα, εντάξει. Είστε λίγο. Δεν σας ξέρω. Τέλεια. Αυτή είναι η πιο συχνή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Ρωτήσαμε 100 Έλληνες κυριολεκτικά. Ολοκλήρωσες τη χρονιά σου πριν από λίγο καιρό, πέστησες ναι, στον ναι. Ιωνικό Νικίας. Γενικότερα πώς ήταν η χρονιά, είχατε πολύ καλά. Ναι, η ομάδα πήγε πολύ καλά, μπήκαμε και στα play-off, νομίζω ήταν όλοι ικανοποιημένοι. Πετυχημένη χρονιά, μπράβο. Ναι, ναι. Θες να ρωτάς και εσύ πράγματα. Ναι, σε έχω αφήσει αυτό γιατί δεν θέλω να βγάλω το χαρτί μου, γιατί ντρέπομαι λίγο για το χαρτί μου, εσείς πολύ καλύτερο χαρτί. Λοιπόν. Πώς κρίνεις τα χαρτιά μας, η επόμενη ερώτηση. Πολύ ωραία είναι. Με ποια αφορμή ή πώς ξεκίνησες μπάσκετ γενικά? Ήτανε στο σπίτι μου, έβλεπε ο πατέρας μου τότε Άρη ΠΑΟΚ, ας πούμε, Εθνική Ελλάδος και τέτοια. Mm-hmm. Το έβλεπα και εγώ μαζί του χωρίς να καταλαβαίνω πολλά, αλλά
Μετά είδα ένα παίχτη τον Νικό Γκάλι, νομίζω δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Α, κάτι ναι. Μας λέει. Θα το γκουγκλάρω μετά την. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ας πούμε το πρότυπό μου με αυτό να μεγάλωσα, ναι. Όπως και με αυτόν εδώ πέρα το, ναι. Το τύπο. Αυτό τον ξέρετε. Ναι. Κάτι μου λέει. Σκαλαμπρίνη. Αυτός. Οπότε. Παρατηρούσες πόσο ψηλός ήσουν. Ναι, ναι, ήμουνα. Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλή. Okay. Ένα κεφάλι από όλους ήμουνα στο δημοτικό. Α, που... δηλαδή φανόταν ναι, ναι. Από την αρχή ότι πήγαινε προς τα εκεί. Okay. Σε τι ηλικία κάρφωσες πρώτη φορά? Κάρφωνα από τα 5-6 μου. Κάρφωνα. Γιατί είχα μία μπασχέτα στο σπίτι. Μετράει. Και κάρφωνα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Κοίταξε. Φοβερή απάντηση. Όντως σε τι ηλικία κάρφωσες πρώτη φορά. Πολύ σωστό, ναι. Δεν είναι... ναι, σωστό. Ναι, γιατί... τώρα συνειδητοποιήσω ότι έχω καρφώσει και εγώ τελικά. Hey, και εγώ έχω καρφώσει τότε. Και σε κανονική μπασκετά, σε τι ηλικία κάρφωσες. Ωραία, ναι, για να γίνει σωστό. Αυτό δεν το θυμάμαι. Γενικά σε αυτή και στην κανονική δεν καρφώνω, αλλά... Φαντάζεσαι, όντως. Αν θέλεις τώρα να μας λες, τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είμαι? Εδώ και πολλά χρόνια δεν είμαι τίποτα, γιατί είμαι επαγγελματίας. Όταν είσαι... Έχω δηλώσει όμως ότι μικρός μεγάλωσα με τον Παναθηναϊκό και λέω... Έβλεπα, ας πούμε, δεν πρόλαβα να ζήσω τον Άρη του Γκάλι. Έζησα τον Παναθηναϊκό του Γκάλι. Σωστά. Οπότε έγινε ο Παναθηναϊκός για λόγω του Γκάλι. Α, δηλαδή δεν παίξαν κάποιο ρόλο, ας πούμε, οι γονείς σου στην επιλογή της ομάδας? Όχι, όχι. Το... Α, okay. Δηλαδή, άμα προλάβαινα τον Γκάλι στον Άρη, θα ήμουν Άρης. Έχεις παίξει κατά βάση τεσσάρι και πεντάρι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, στην καριέρα σου. Ποια θέση προτιμάγεις εσύ πάντα? Κοίταξε. Νομίζω το 4 είναι με τη λιγότερη σκληρή δουλειά, αλλά στο 5 έκανα τη διαφορά, γιατί όχι λόγω της σκληράδας μου. Μπορούσα, ήμουν πιο ελαφρύς, να τραβήξω έξω τα ψηλά κορμιά και τα βαριά. Ήσουν και πάντα και stretch με την έννοια ότι σούταρες. Ναι, 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 σούταρα το τρίποντο, οπότε... Ήσουν και κάπως μπροστά λίγο από την εποχή, διότι παλιότερα δεν έβλεπες τόσο ψηλούς παίκτες να σουτάρουνε. Βέβαια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ποιον? Ποιοι? Είχε πάντα υψηλή. Υπήρχε ο Σαμπόνης, ας πούμε, και πριν την εποχή μας. Ναι. Τη δικιά μου εποχή δηλαδή. Είναι το κλασικό που λέγαμε ότι αυτός είναι Ευρωπαίος. Έχει σουτ. Ναι, στο PlayStation πάντα. Δηλαδή, άμα μάρκαρε κάποιον, θα λέγε αυτός είναι Ευρωπαίος. Έβλεπε κάποιον 2-10 να σουτάρει καλά. Ναι. Εσύ το έκανε. Θυμάμαι. Τα ποσοστά, ρε παιδί μου, ήταν κιόλα. Πάρα πολύ καλά για το ύψος σου. Φοβερ. Όχι εσύ, όντως το θυμάμαι αυτό, ότι ήξερα ότι είσαι ένας πολύ καλός σουτέρ. Ναι, ναι. Το οποίο... ναι, και δεν το περιμένεις από τέτοιο ύψος κιόλας αυτό. Ότι είναι... Η μόδα αυτή ξεκίνησε νομίζω στην εποχή τη δική μου, έτσι, πιο αυτό. Έντονα. Πιο έντονα, υπήρχαν και πριν, αλλά... Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μάλλον εσύ την ξεκίνησες? Ναι, ναι, hipster της φάσης, αυτό ο πρώτος σουτέρ. Θα λένε μαύρο κεφαλίδης. Ναι, αυτό. Γιατί θα πάμε μετά και στο NBA πιο μετά, σε άλλες ερωτήσεις, γιατί το σύγχρονο NBA έχει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην σουτάρεις. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, έτσι. Τώρα μιλάμε για τις εποχές εδώ πέρα αυτές. Όχι εκεί, εδώ. Ναι. Έτσι. Πεντάρια βαριά να σουτάρουν. Ναι. Εκτός από το Σαμπόνις, ας πούμε. Έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες. Θα θέλαμε να μας πεις από αυτές τις ομάδες ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη, η οποία σου έχει μείνει. Η Αγία Πετρούπολη. Ναι, ναι. Έμεινα 2 χρόνια εκεί πέρα. Ήταν τέλεια όλα με την ομάδα, με την πόλη. Ήταν τέτοιο, που ναι. Που ήθελα πάρα πολύ από Αγία Πετρούπολη. Πήγες στο Ερμιτάζ, πήγες, έκανες τουρισμό εκεί στη... Η γυναίκα μου με πήγε 2 μέρες πριν φύγουμε, στο δεύτερο χρόνο. Ναι, όχι. Και μισή ώρα πριν κλείσει το Ερμιτάζ. Δεν ξέραμε τι ώρα κλείνει. Όχι. Οπότε το γυρίσαμε τρέχοντας. Που το γυρνάς κανονικά σε 2 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Θέλει πολύ. Γενικά είναι. Buzzer beater όμως. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Παίξατε με το χρόνο. Είπαμε εκεί, κάναμε βόλτα, λέμε δεν γίνεται να μην δω το Ερμιτάζ. Που η γυναίκα μου πήγε πριν. Α, έχει πάει ήδη, οπότε το έχει δει. Έχει πάει, ναι. Και έχει πολύ κρύο, σωστά. Έχει πάρα πολύ κρύο και το κρύο είναι λόγω περισσότερο τη. Θάλασσα και των ποταμιών, έτσι, είναι πιο τσουχτερό. Okay. Οπότε... Είναι δίπλα ακριβώς και είναι ναι. Και... Είναι μέσα στην πόλη, είναι ψηλά. Ναι, 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 ναι. Ποτάμια. Okay. Παλεύετε όμως, παιδί μου, γιατί αναρχήμουν έχουμε συνηθίσει και σε άλλη ζωή εμείς εδώ, κατά τα ψέματα. Όχι τόσο πολύ, δεν παλεύετε. Ναι. Δεν παλεύετε. Δηλαδή, πρέπει... σπάει μετά από κάποιο καιρό, ναι, ναι, ναι. Ότι όχι άλλο κρύο. Δηλαδή, το καλοκαίρι, εκεί να μου πεις, δεν έχεις καλοκαίρι... καλοκαίρι εσύ εκεί. Πρόλαβα στην προετοιμασία έτσι λίγο ένα μέρος καλοκαίρι. Πώς είναι το καλοκαίρι εκεί, π.χ. Είναι οι λευκές νύχτες εκεί πέρα, είναι μαγικά. Δηλαδή, είναι μέρα 24.
Φως 24 ώρες. Wow, ελπίζω κάποιος να έχει καλά παντζούρια εκεί η φάση. Και, ναι, γιατί η πλάκα είναι ότι έχουν κουρτίνες αυτές τις λευκές που μπαίνει το φως. Α, δεν βοηθάνε καθόλου στην κατάσταση. Δεν πρέπει να έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία μετά από τόσες λευκές νύχτες. Δηλαδή. Δεν έχει ποτέ ήλιο γιατί έχει σύννεφα φουλ. Έχει αυτό το, αυτό το διαρκές έργιο. Σωστό, σωστό. Πέφτει εδώ πέρα, κάνα παιδάρα έχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι εδώ πέρα. Το budget είναι γι' αυτό. Παλιά ήμασταν εκεί πέρα και ήταν πολύ χειρότερα. Πέφτανε μπασκέτες από πίσω κυριολεκτικά. Ναι, όντως. Θα ήθελα να μας πεις ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή από τα γήπεδα του μπάσκετ, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό. Υπάρχει κάποια στιγμή που ξεχωρίζεις? Εντάξει, είναι πολλές οι στιγμές έτσι καλές. Σου μένουν, είναι και πολλές λύπες. Μετά από τελικούς, ας πούμε, παράδειγμα. Σίγουρα. Αυτό το επάγγελμα είναι, έχει μαζί και το, την επιτυχία και την επιτυχία. Θυμάσαι εξίσου και τα δύο, και τις λύπες και τις χαρές. Ή υπάρχει κάτι που υπερβαίνει κάποια στιγμή την άλλη? Εντάξει, θυμάσαι κυρίως τις χαρές. Τα άλλα θες να τα ξεχάσεις. Σωστά, σωστά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές λοιπόν που ξεχωρίζεις μέχρι στιγμή στην καριέρα σου? Το πρωτάθλημα με το Παναθηναϊκό, ας πούμε. Όπου και ομάδα που υποστηρίζεις κιόλας, οπότε νομίζω έχει και άλλη αξία να το παίρνεις με την ομάδα που. Όχι, ήμουνα καθαρά. Αυτό. Δεν ήταν συναισθηματικό. Δεν. Ναι, για ναι. Μένα τουλάχιστον. Αυτό το κάνεις με απόφαση, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ότι είπες κάποια στιγμή ότι είμαι επαγγελματίας πλέον. Μου βγήκε έτσι. Μου βγήκε έτσι. Ότι, αυτό. Ναι. Τέλος όμως, θα είδαμε αυτό το. Και βγήκε στους περισσότερους. Γι' αυτό το είχα απορία. Κοίταξε. Τώρα κάποιοι, ας πούμε, είναι σε κάποιες ομάδες πολλά χρόνια. Ναι. Νομίζω εκεί πέρα είναι. Δηλαδή, αμέσως μετά από καμιά δεκαετία, νομίζω παίζει πολύ το συνέστημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν έτσι πολλά χρόνια σε κάποιον. Στον ΠΑΟΚ ήμουν, ας πούμε, 5 χρόνια, που το συμπαθώ πολύ τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Στο Παναθηναϊκό έκατσα 2 χρόνια. Οπότε, ναι. Ωραία, και αντίστοιχα, κάποια στιγμή που δεν θες να τη θυμάσαι, αλλά τώρα στην θυμίζουμε εμείς. Γιατί... ναι, γιατί αυτοί οι τύποι. Ήμουνα στον Ολυμπιακό, παίζαμε τον Παναθηναϊκό τελικό. Το σκόρ ήταν, ήμασταν ένα πόντο κάτω, κερδίζω βολές στο τέλος. Έβαλα μόνο τη μία, πήγαμε παράταση και χάσαμε το. Κύριε, θα είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, άμα με έφτιασε λίγο ναι. Η βολίτσα. Επειδή είμαι Ολυμπιακός, είναι κάτι που το θυμάμαι αυτό. Το θυμάσαι και χάρη. Κάτι θυμάμαι, αλλά απλά μου έχει μείνει πιο πολύ ο Θοδωρής ο Παπαλουκάς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, ο Θοδωρής έχασε δύο βολές. Εντάξει, και με μεγάλη παίχτη, τεράστιοι παίχτη. Βέβαια. Όπως εγώ και ο Θοδωρής. Χάνουνε. Θοδωρή, να τα βλέπεις αυτά. Και αυτό που με φέρνει στην επόμενη ερώτηση να κάνω. Πώς διαχειρίζεσαι γενικά το άγχος ή το μη άγχος που μπορεί να μην. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζει βέβαια στις τελευταίες στιγμές ενός παιχνιδιού. Δηλαδή, πόσο δεν το σκέφτεσαι τόσο αυτό. Πολύ, δεν το σκέφτεσαι. Όντως. Σκέφτεσαι, ας πούμε, στο ζέσταμα. Μάλλον και πριν, ούτε στο ζέσταμα. Στα αποδυτήρια, mm-hmm. πριν μπει στο ζέσταμα, εκεί υπάρχει άγχος πολύ. Μετά, okay. μετά σκέφτεσαι. Είσαι... Okay. Α, μένει σε τέτοιο mode, γιατί ναι, εμείς ναι. πιθανότατα βάζαμε τα κλάματα. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ θα ήμουν ότι μην μου δώσει την μπάλα κανένας. Αυτό, δηλαδή, άμα γίνεται... Πολύ, δεν το σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι εκεί να κερδίσεις, να κάνεις την καλύτερη επιλογή, άμα είσαι εσύ. Θες να μου πεις ότι όταν βαράζε... Γίνεσαι και ήρωας ή γίνεσαι και... Σωστό. Σωστό αυτό. Αλλά. Αλλά όταν βαράζε, παιδί μου, βολές, ας πούμε, σημαντικές, εκείνη την ώρα με ένα γήπεδο τώρα που περιμένει από σένα. Βλέπω μόνο το διχτάκι, το τρύπα εκεί πέρα. Δεν σε πειράζει, ας πούμε, και η φασαρία τίποτα? Εμένα, ας πούμε, δεν με επηρεάζει. Τώρα, μπορεί κάποιον να το πει. Νομίζω δεν επηρεάζει. Στους περισσότερους, ας πούμε. Πω, φοβερό. Γιατί είναι. Είσαι πολύ. Κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά από χρόνια γίνεται αυτό. Γιατί μικρός π.χ. είχε διαφορά αυτό. Όταν ξεκινούσε. Μικρός σίγουρα, ναι. Δηλαδή, έμπαινε μέσα και σκεφτόσαι ότι τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Ναι. Δηλαδή, το κακό, φαντάζομαι, σε όλα αυτά έχει να σκέφτεσαι την επόμενη κίνηση. Να μην το κάνει. Ακριβώς. Αυτόματα. Να είσαι ότι. Α, πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω το άλλο. Γιατί μετά μπαίνει μέσα στο κεφάλι σου και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και εγώ πάντως, άμα ήταν να βαρέσω βολές. Τίποτα, ναι. Απλά θα πέφτα κάτω και θα λέγα το πιέτο μα. Δεν θα ήθελε να έχει λευκό σορτσάκι, να φανταστώ. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ θα το χρέωνα ξεκάθαρα στους παίκτες μου. Θα μου πει ποιο μου δώσει την μπάλα. Ποιο μου δώσει την μπάλα. Ακριβώς, γιατί αφού ξέρεις, το έχω πει. Το ξέρουμε. Hey. Όχι. Καταρχάς, γιατί είμαι βασικός. Ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να πάω από ψηλά, από τη διοίκηση ξεκινάει. Ποιο έκανε την επιλογή, γιατί βρίσκομαι. Αλλά μόνο σε αυτό το δίλεπτο που θα ήμουν χεσμένο πάνω. Κατά τα άλλα, θα ήμουν ότι. Όταν έπαιζα. Γιατί μπορεί να φαίνεται περίεργο. Έπαιζε μπάσκετ. Έπαιζα μπάσκετ, ναι. Ο προπονητής μου βάζει πάντα στα τελευταία λεπτά. Okay, και κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Και μου λέγει ο προπονητής μου ότι δεν έχει σημασία ποιο ξεκινάει την πεντάδα, αλλά ποιο τελειώνει. Ναι. Αλλά όταν με βάζε, χάναμε πάντα για 20 με 30 ή κερδίζατε και 50-60.
Το οποίο αυτό που λέει ο προπονητής έχει πολύ σημασία, γιατί δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει μετά, αυτός τελειώνει και χάνατε 20 πόντους. Μήπως πιστεύετε τόσο πολύ ότι δεν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι, αλλά δεν πετύχει αυτό προφανώς. Πάρα πολύ άδικο. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου, και είναι και λέω σου, δεν ξέρω, αγαπημένος συμπαίκτης που είχες ποτέ. Συμπαίκτης. Πολλοί ήταν έτσι που χαιρόμουν να παίζω έτσι. Μέσα στο γήπεδο. Γιατί σε φτιάχνει κιόλας, ας πούμε, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς. Σωστά. Σε φτιάχνανε. Γινόσουν καλύτερος χωρίς να είσαι τόσο καλός. Είχαν μια αυτό. Ναι, ναι. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάρεις μια πάσα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αλλά είναι. Το βάζεις και στο καλάθι. Είναι και μισή. Ναι, εντάξει. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Τώρα άλλοι συμπαίκτες έτσι, πιο πολύ φίλοι, έτσι, πιο πολύ παρέα που κάναμε. Υπάρχουν αργέντες, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αλλά. Ναι, 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 ναι. Τώρα μπασκετικά έτσι, να με. Αυτό κρατάμε το τυχή. Αυτό. Ναι, παίκτες ναι. Οι οποίοι ανεβάζαν έτσι και λίγο στην ομάδα γύρω σου, ναι, ναι, ναι. Γύρω τους. Οπότε. Ναι. Ποιο δύσκολο αντίπαλο που είχε, που θυμάσαι και λέγε ωρε φίλε, γιατί. Ή, γενικά, πριν την ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό υπάρχουν παίκτες που πριν ξεκινήσει το παιχνίδι λε. Αυτό θα με μαρκάρει σήμερα όλη μέρα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Ή θα το μαρκάρω. Ή θα το μαρκάρω εγώ όλη μέρα, το αντίστοιχο. Το ξύλο που έτρωγα, γιατί το θυμάμαι, ας πούμε, ήταν από τον Ντάριλ Μίτλετον, τον έπαιζε τον Παναθηναϊκό. Okay. Μια εποχή, στις αρχές του 2000. Το Σόφο λίγο είναι λίγο ναι. Τρομακτικός ναι, να ναι. Το μαρκάρει. Σωστό. Ο Σόφο, δηλαδή δεν μαρκάρεται. Ναι. Ναι, δεν ναι, ναι, ναι. Τότε. Με τον οποίο σου είναι και συμπαίκτη. Και συμπαίκτη πολλά χρόνια. Α, ναι, και ναι, ναι, και στον Ιωνικό. Και στον Ιωνικό όμω. Και στι μικρέ εθνικέ ομάδε και στι μεγάλε εθνικέ ομάδε. Σωστά, ήσασταν κιόλα η γενιά αυτή που. Είναι ένα χρόνο μικρότερο. Ναι, 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 ναι. Τι να ρωτήσουμε. Έχει. Είναι σούπερ άστομο. Ευτυχώ υπάρχει το μοντάζ. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ το δίνει μοντάζ. Ναι, ναι, είναι άλλη χρονιά. Μπορεί να μην είμαστε καν εμεί. Είναι τόσο περίεργο. Έχει κάποια. Να είναι γραμμένε. Σε κάρτα οι ερωτήσεις. Να είναι. Δεν φαινόμαστε. Όχι καθόλου και να είναι μαύρη κάρτα και να κάνει ερωτήσει. Δεν κάνουν αυτοί. Κάποια ιστορία που θα θέλεις να μοιραστεί μαζί μας σχετική με το μπάσκετ ή οτιδήποτε. Ιστορία. Ναι. Σκηνικό, οτιδήποτε. Ένα σκηνικό έτσι. Ωραίο είναι, λίγο αστείο. Είμαστε αποστολή στη Δράμα. Είμαι στο δωμάτιο με τον Νίκο τον Παπά. Το θυμάται σίγουρα. Okay. Παραγγέλνουμε καφέ μετά το φαγητό. Εγώ ξαπλώνω στο κρεβάτι, στο κινητό εκεί πέρα. Ο Νίκος, ο παπάς, ήταν στην τουαλέτα. Okay. Με το κινητό. Number two. Ναι, το number two είναι. Nice. Και shooting guard. Και χτυπάει η πόρτα. Είναι το χτυπάει η πόρτα για το καφέ. Φωνάζω εγώ εκεί πέρα. Ήμουν απευθυσμένο στο κινητό. Χοντρέ, άνοιξε το. Το λέω χοντρό γιατί με φώνασε αυτό χοντρό. Ναι, 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 ναι. Και λέει αυτό, χοντρέ, άνοιξε εσύ γιατί. Α, αυτό. Κάνω δουλειά. Oh, no. Και κάνει ένα. Η πόρτα ανοίγει και μπαίνει ένα, νομίζω, τριπλάσιο από μένα. Όχι! Όχι! Κακό timing. Κακό. Πολύ κακό timing. Όχι! Και υδρωμένος ήταν ο καθένας. Ακόμα χειρότερο. Τι είναι σε φάση, γιατί πληρώνει πάρα πολύ. Για ένα καλό μπουρμπουάρ. Ναι, φαντάζομαι. Εκεί όντως, ναι. Δηλαδή είναι... Ντράπηκα πάρα πολύ. Μα δεν φταίγατε, εντάξει, δεν φταίγατε. Είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα μέσα, βρωμούσε. Καλά, ναι. Όλα άσχημα. Αλλά δεν φταίγατε, τα παιδιά δεν φταίγανε όμως. Ναι, μπήκατε στη δικασία, το εξηγήσατε ότι. Όχι, ντράπηκα πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι, έργα μου. Το είδε και ο άλλος ο χοντρός που έκανε μέσα τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ντράπηκε και αυτός πάρα πολύ. Το χοντρό ουσιαστικά, ναι. Ναι, ναι. Το χοντρό. Γενικά πολύ χοντρό μέσα στο. Όχι. Ωρα, φίλε. Μακάρι ο φίλος χοντρός που να βλέπει την εκπομπή. Ναι, ναι. Μπορεί να τη θυμηθεί, ξέρω. Ότι έγινε για αυτό το λόγο. Δεν λέγανε οι άνθρωποι χοντρό εκείνον. Δεν φταίγανε κιόλας, ήταν ατυχία. Πολύ κακό timing, γαμώτο. Φοβερή ιστορία, πραγματικά. Ευχαριστούμε που τη μοιράστηκε. Παρακαλώ. Σούπερ έρμπολ. Σούπερ έρμπολ, τι να κάνει. Είχαμε δακρύσει μετά, το λέγαμε και είχαμε δακρύσει. Πω, πω, φίλε. Και τώρα πάμε να περάσουμε στη φάση του NBA. Έχεις επιλεγεί στο νούμερο 57 του draft. Ναι. Του 2006. 2006.
από τους Μινεσότα Τιμπεργούλφς. Σωστά. Συγχαρητήρια καταρχάς, γιατί αυτό είναι. Όχι, δεν είναι λίγο γενικά. Να το πει και ο κόσμο. Όχι, δεν είναι. Φοβερό. Εμείς δεν έχουμε επιλεγεί. Ναι. Έχουμε δηλώσει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ενώ δεν μπορείς να δηλώσεις πάνω από μια φορά. Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο. Και μας απαντάει συνέχεια. Αν δηλώσετε. Αυτό. Εμείς δηλώσαμε και φέτος. Αυτά τα mail που μας στέλνει ο κύριος Σίλβερ τα αγνοούμε. Πάνε στο spam. Σταμάτα να μας στέλνει, Άνταμ. Θα πάμε κάποια στιγμή είτε στην Αμερική είτε στο NBA. Θα δείτε. Έχει κάθε μέρα αεροπλάνο. Ότι έχει, έχει. Εσύ ήσουν εκεί πέρα στην, όταν επελέγεις από. Ναι, ναι, πήγα εκεί πέρα. Πήγα στο Μάντισον. Ήσουν μέσα. Μέσα. Ντράπηκα να ανέβω. Αλήθεια. Ντράπηκε να ανέβεις. Δεν το ξέρει, δεν το έχω πει αυτή την ιστορία. Ντράπηκα να ανέβω λόγω του νούμερου 57. Κάτσε. Γιατί και πάλι. Περιμένεις ότι θα σε επιλέξουν πιο ψηλά. Όχι, όχι, ήξερα. Αλλά δεν ήθελα. Μα είναι τιμητικό, ρε εσύ. Τιμητικό είναι. Full. Πώς δεν είναι, είναι τιμητικό. Ναι. Εντάξει, λίγο ξέρω, αμηχανία, ήμουν μικρός, ήμουν 20. Εντάξει, αυτό ίσως. 20 χρόνων. Ίσως πιο μεγάλος θα ήσουν πιο. Ναι. Πιο cool με αυτό. Το περίμενες ότι. Το ήξερα. Πριν τα draft το ξέρεις. Σου λένε, ας πούμε, μπορεί να. Ήταν να με επιλέξει. Οι Raptors ήταν να με επιλέξουν στο 40 κάτι. Στο τέλος μ' άφησαν γιατί είδαν ότι δεν κάνω. με επέλεξαν ή επέλεξα κάποιον άλλο τέλος πάντων. Ναι. Αυτό έγινε. Wow. Και θα προτιμούσε να πας Raptors, αν πήγαινες, θα προτιμούσε να πας Raptors από. Θα προτιμούσα να πάω εκεί, όχι στο draft. Θα προτιμούσα να πάω σε ομάδα του NBA να παίξω. Αυτό θα προτιμούσα. Αυτό σωστό, να είσαι σωστό. Στο draft. Δεν θα έχει πολύ πλάκα την ώρα που σε επιλέξουν οι Timberwolves σε φάση. Όχι αυτή. Ναι, αυτό. Μπορεί να το πει και έτσι που κάθεσαι εκεί πέρα στο γυρίσκο και δεν πήγα. Να γυρίσει η κάμερα πάνω σου και να σου δει. Όχι. Αλλά μετά έβγαλε αυτή τη φωτό με τον McKay. Αυτό ήταν η επόμενη μέρα που ταξίδεψα στη Μινεσότα. Γιατί που έχει το ταξίδι μετά, βέβαια. Στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη και πρέπει να πάει στη Μινεσότα. Και πήγα εκεί πέρα, παρουσίασα κανονικά. Κάτσα αρκετές μέρες. Έφυγα, πήγα προετοιμασία με την Εθνική. Mm-hmm. Και ξαναέφυγα από Κίνα, ήμασταν προετοιμασία. Γιατί ήταν να πάει στην Ιαπωνία ναι. Για τον παγκόσμιο. Εγώ πήγα εγώ τελευταίος. Και ξαναπήγα στην Αμερική για να κάνω προετοιμασία ένα camp που ήταν όλοι οι παίχτες. Κέβιν Γκαρνέτ ότι είχε βγει και MVP την προηγούμενη χρονιά. Ήταν ναι. Ή δύο χρονιές πριν. Οπότε ήταν τότε. Είχα ζαλιστεί. Ναι. Δηλαδή τώρα έκανες προπόνηση με αυτούς. Ναι, μόλις. Άρα μίλησες κιόλας, φαντάζομαι, ή όχι. Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις. Εντάξει. Μιλούσαν εκεί πέρα, ντρεπόμουν. Ένιωθες αυτό το δέος, παιδί μου, ότι είχε εγώ τον Γκαρνέτ. Ναι, ναι. Τον έβλεπα να κάνει προπόνηση πριν την προπόνηση την κανονική. Wow. Εντάξει. Ήταν τέτοιο. Για να βγάζει βιντεάκια. Αλλά είχατε κάποιο προσωπικό, ξέρω εγώ, ότι. Dude, ξέρω εγώ. Σε βλέπω από μικρό, δεν ξέρω τι κατά. Καλά, το καταλάβαινε. Αυτό ήταν τώρα. Ναι, και εγώ ήμουνα. Ναι. Θέλω να πω, έχει, αυτό, μάλλον το attitude του είναι όλη την ώρα αυτό. Φαντάζομαι ότι ναι. Είμαι αυτός. Θυμάμαι έτσι. Εντάξει, δεν είναι του στυλ μου, αλλά. Ήταν ξαπλωμένος στο φυσιοθεραπευτήριο, ένα εντάξει, τεράστιο πράγμα. Στο κρεβάτι και ήταν γύρω-γύρω τα δεν ξέρω, ξαδέρφια, αδέρφια, γιαγιάδες, ναι. Παππούδες, πατεράδες. Ναι, ναι. Ο περίγυρός του φάση. Με το εντουράζ που λέμε αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Και wow. Θυμάμαι και είπε κάτι που δεν ήταν τόσο αστείο και όλοι είχαν πεθάνει στο κεφάλι. Όπου θα το θέλω πάρα πολύ να το πει. Και εσείς λέτε κάτι αστείο. Ναι. Ακριβώς αυτό. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα ξαδέρφια. Πρέπει να προσλάβουμε συγγενείς μας γενικά να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχω πολλές αρκετές ερωτήσεις εκεί. Πώς ήταν η διαδικασία των προπονήσεων εκεί στη Μινεσότα? Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό γιατί το στυλ παιχνιδιού είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Οπότε είναι πιο πολύ one-man show, ας πούμε. Στις προπονήσεις το 5-5 θυμάμαι αυτό εδώ έτσι χωρίς να κουμπάω μπάλα. Δεν ήξερα την μπάλα. Την έπαιρνε ο Γκαρνέτ, ξεφλούτιζε την έβαζε όμως. Οκ, ναι, αυτό ήταν. Άρα το μάρκαρες έτσι. Περισσότερο ήμουν στην ίδια ομάδα μαζί του. Οκ. Ακόμα καλύτερα, το έχει συμπαίκτη. Καλό αυτό. Μιλούσε εκεί κάτι, τώρα δεν θυμάμαι, πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι, έβαζαν καλάθι και κάνανε αου
γιατί ήταν ηλίκοι, ας πούμε. Καλό. Το ζούσανε. Καλό και σκάγανε κι όλοι μαζί σαν ένα γέλι, το οποίο ήταν πάλι σαν ναι, ναι, ναι. Ο Γκαρνέτ ήταν ο αρχηγός της Άγγελης. Ευτυχώς που δεν κάνανε κι άλλα πράγματα που κάνουν ηλίκοι, ξέρω, σαν δαγκώνουν στο λαιμό, ξέρω, ευτυχώς δεν έγινε. Περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Αού! Εσύ υποστηρίζεις κάποια ομάδα στο NBA? Ναι, εντάξει, τα είπαμε, μεγαλώσαμε εδώ πέρα με τον τύπο τον άσχετο αυτόν. Ναι. Άρα Σικάγο ήταν η φάση σου? Σικάγο, ναι. Όλοι ήμασταν Σικάγο. Ναι, όλοι μια περίοδο πάντως όλοι ήταν Σικάγο. Το θυμάμαι και εγώ στα 90's ότι πριν, το έχουμε πει σε άλλες διάφορες κουβέντες, ότι πριν αντιληφθούμε και λίγο τον κόσμο, ήμασταν σε φάση, γνωρίζαμε την ύπαρξή του, ας πούμε, και ήμασταν, ναι, είμαστε Σικάγο. Μ' άρεσαν και οι Celtics, αλλά ναι. Εδώ πέρα... Έβλεπες NBA στα 90's, θυμάστε ναι, αυτός. Ναι, πάρα πολύ. Και τώρα ακόμα βλέπω, βάζω YouTube και βάζω παλιά παιχνίδια. Wow. Ναι. Α, βλέπεις όμως μόνο ρετρόφαση, δεν βλέπεις ρετρό, σύγχρονο NBA. Ρετρό, όχι, όχι, σύγχρονο, δεν βλέπω καθόλου. Αυτό σταμάτησε λόγω της ενασχόλησης μετά με το. Δηλαδή αυτό... Για το σύγχρονο. Mm, αυτό. Λοιπόν, πότε σταμάτησες να βλέπεις NBA, ότι σαν. Εδώ και αρκετά σαν χρόνια. Σαν φαν. Πολλά okay. χρόνια. Τώρα θυμάμαι του Σακραμέντο που έβλεπα, που έπαιζε ο Πέτζα. Με τον Ντίβατς και Chris Webber. Ναι. Εκεί θυμάμαι έτσι έντονα να βλέπω και μετά νομίζω το άφησα έτσι. Οκ, okay, αυτές ήταν τελευταίες χρονιές δηλαδή που ασχοληθήκες. Ναι, ναι. Κάτσε, δεν έχεις προλάβει Πέτζα όταν ήσουν στα φοιτητικά, δεν ξέρω που ήσουν. Έρχοταν, έκανε προετοιμασία μαζί μας γιατί το NBA ξεκίνησε μετά. Ναι. Οπότε για να κρατηθεί σε καλή κατάσταση μας έκανε πλακίτσα και έφευγε. Και ερχότανε. Πω, εσύ, τρελό. Ναι. Πολύ τρελό. Και εγώ δεν μπορώ, ξέρεις, σαν Ολυμπιακός να ξεχάσω το τρίποτο που είχε βάλει στο, ναι, σε... στο σεφ. Σου έκανε... Αυτό ήταν εντάξει μεγάλη μιλιά. Καλή... Αυτό το έχω πει και... Καλή κηδεία σου έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ω, καλά είσαι, μα ήμουν μικρός τέλος πάντων τότε. Απλά θυμάμαι, ρε παιδί μου, το έχω πει και σε Airball, ότι μπαίνει το τρίποντο. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι συνέβη μόλις και δεν θέλω να το δεχτώ. Ναι. Και πηγαίνω στη μάνα μου και ξεκινάω να τη φωνάζω ότι φταίει εκείνη. Δεν έκανε άμυνα, τι φταίει εκείνη. Δεν ξέρω, ήταν. Δεν έκανε καλές προσευχές. Αυτό ρε παιδί μου. Δεν έκανε αλλαγή στα screen, φαντάζομαι καλή. Στο σπίτι ήταν μόνο η μάνα μου. Εγώ δεν έφταγα σίγουρα. Οπότε κάποιο. Σε κάποιον έπρεπε να το ρίξω. Το στέλνω γιατί δεν μπορούσα να κατηγορήσω. Ήταν τρομερό αυτό που έκανε. Εντάξει, τότε είχε κιόλα. Σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να έχει 5-6 άστοχα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Έβαλε το τελευταίο. Ξυστή, εγώ θυμάμαι αυτό και ακόμα και τώρα δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Είναι από τα τρίποντα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν καλό. Αλλά ήταν. Εντάξει, λέμε. Α, γίνονται αυτά, ξέρω εγώ. Ήσουν και μικρός, οπότε δεν έχεις καταλάβει το ότι αυτό παίζει να γίνεται σε αυτό το άθλημα. Δηλαδή, και γενικά παίζει. Ναι, μου φαίνονταν απίστευτο. Wow. Α, θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, θα περιμένει να κερδίσει η ομάδα σου και ξαφνικά. Ναι. Όχι, είναι σοκαριστικό μέσα μικρό. Οπότε από το NBA είχε σύνδελμα λοιπόν τον Τζόρνταν, αν είχε κάποιο ίδελμα. Σύμφωνα με τι ακούμπησε. Ίδελμα είναι εντάξει, είναι γενικά τέτοιο. Είχα, δεν θα το έλεγα αυτόν. Α, ποιο είναι, ήταν κάποιο ψηλό. Πιο πολύ στου ψηλού έτσι να αντιγράψω το παιχνίδι του. Είχα, ας πούμε, όχι έναν, αλλά δύο-τρει, ας πούμε. Έβλεπα τις κινήσεις του Ολάζουμ, παράδειγμα, το σουτ του Ντίρκ. Αυτό το fadeaway του Ντίρκ. Πώς τους κοροϊδεύε ο Ντίβατς, ας πούμε, ενώ με αυτό το κορμί δεν μπορείς να βγεις στην παραλία. Ποιος θεωρείς ότι σε επηρέασε περισσότερο? Υπάρχει κάποιος παίκτης που... Ώστε να πεις ότι του μοιάζω? Όχι, δεν μοιάζω κανένα από αυτούς. Ήμουν πολύ καλός αμυντικός. Τον Ντένις Ρόντμαν, ήμουν ίδιος με τον Ρόντμαν. Έχει τα μαλλιά του. Στην άμυνα και στην ενέργεια που βγάζει, ήμουν ίδιος ακριβώς. Είναι ωραίο, έχει αυτό το deadpan, έτσι κρατάει. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τρομερό ότι μας αρέσει αυτό. Και τα τατουά στα έσβησα εγώ. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια ερώτηση τώρα. Έχω διάφορες ερωτήσεις, άμα. Και κυρίως σε ρωτώ, διότι απλά σταμάτησα από το με τις δικές μου ερωτήσεις να τις αντιγράφω από σένα. Α, σταμάτησες κάποια φάση να αντιγράφω. Παρέθηκα, οπότε έχουν, θυμάμαι. Έχουν μείνει δικές μου μόνο. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο δικές μου, μαζί τις γράψαμε, να ξέρεις που κάνω. Ναι. Διαβάζω εγώ τώρα τις ερωτήσεις μου. τι είναι χειρότερο, ή μπορεί να μην είναι τίποτα από τα δύο, αλλά μπορεί να απαντήσει ελεύθερα. Τι είναι χειρότερο, να φας τάπα ή να φας πόστερ από κάποιον? Ή δεν μετράει καθόλου, είναι όλο. Τι σε νοιάζει η μέρα της δουλειάς? Δηλαδή, όχι, όχι.
Α, σε νιά, οκ. Όταν έβλεπα κάποιον να έρχεται για πόστερ, είτε είναι στην προπόνηση, είτε τέτοιο, έκανα φάουλ, οπότε δεν ήθελα να... Ω, ακόμα και στην προπόνηση, ε. Ακόμα και στην προπόνηση. Ναι. Είναι, το θεωρούσα υποτιμητικό πολύ. Σε έχετε κάνει πόστερ ποτέ? Έχω γίνει, εντάξει. Όλοι νομίζω γίνονται κάποια στιγμή. Έχω γίνει και υπάρχει μια φύσα στο σπίτι μου πόστερ. Να είμαι εγώ εκεί να προσπαθώ να το ακούω. Και την έχεις αφήσει στο σπίτι σου? Ναι, ναι. Α, γιατί για να θυμάσαι. Είναι να από λες... παιχνίδι. Ήμουνα στη Ρώμη, Virtus Roma, mm-hmm. με φιλικό παιχνίδι με τους Phoenix Suns. Στη Ρώμα, αυτά τα NBA Tour. Και ήταν ο Σον Μάριον. Όχι, ο Σον Μάριον. Σον Μάριον! Την έφαγα πολύ καλά. Σον Μάριον είναι μικρός κιόλας. Έλα, αλλά πρέπει να ήμουν σε βοήθεια, θυμάμαι. Οπότε δεν μετράει τόσο. Δεν μετράει. Εντάξει. Φταίει ο άλλος. Μια και ανέφερε την Ρώμα. Πεστό. Είχε συμπαίκτη τον Μποντιρόγκα. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Πώς ήταν αυτό? Αυτό ήταν γιατί ήμουνα Παναθηναϊκός, μικρός. Α, ναι, είχε και αυτή τη σύνδεση. Όπως κοιτούσα τον Γκαρνέτ, μάλλον δεν το κοιτούσα. Περνούσαν και κατέβαζα το κεφάλι. Έτσι ήταν και το. Έτσι. Και το respect που έπαιρνε γενικά από την ομάδα ήταν τέτοιο. Ναι, δεν υπάρχει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα μάτς που ήμουνα πολύ κακός και πήγαμε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Μου ρίξε μια κατσάδα μπροστά σε όλους. Αλήθεια. Ναι, ναι. Και μετά το τέλος του παιχνιδιού που κερδίσαμε, μετά ήμουν καλός. Οδηγούσα στο σπίτι, ήταν κανένα 2 ώρα με την κίνηση. Ναι. Έκλαιγα 2 ώρες. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι. Ωραία. Γιατί μου το έκανε αυτός ο συγκεκριμένος. Αλλά σου έβγαλε να παίξεις καλά ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος. Ναι, ναι, ήταν πιεστικός αυτό το. Το λεπτό είχε ένταση. Πού. Δεν ναι. συζητήσατε ποτέ για εκείνη τη στιγμή? Όχι. Αυτά συμβαίνουν, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Αλλά πώς ήταν σαν άνθρωπος? Πολύ φιλικός. Εντάξει, αυτοί οι μεγάλοι παίχτες είναι λίγο ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο απόμακροι από τους. Αλλά όταν είμαστε μέσα στο γήπεδο, έτσι, εντός γηπέδου ή Αποστολών, ήταν πολύ φιλικός. Μαζί μου ιδιαίτερα γιατί ήμουν και Έλληνας, αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, ήταν χρόνια στο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Όπου τρομερή εμπειρία να έχεις. Αυτό το συγκεκριμένο ειδικά είναι. Ναι, πολύ... ναι, είναι ένας θρύλος. Αλλά δυστυχώς όχι σαν Ολυμπιακός. Ενώ... Όχι θρύλος τέτοιο, αυτό, αυτό εννοεί. Γιάννης εννοεί αυτό με το θρύλος, κατάλαβες. Οι δύο εννοείς του θρύλου, κατάλαβες, έπαιξε με αυτό. Σταμάτα να χτυπήσει. Έχουμε ξένο άνθρωπο εδώ. Πάμε στα διλήμματα. Πάμε στα διλήμματα. Διλήμματα. Λοιπόν. Θες διλήμματα ή ερωτήσεις, ξέρεις, πρώτο διλήμμα. Οκ, sorry. Τι προτιμάς? Να βγεις ένα διήμερο με τον Ντένις Ρόντμαν στο Las Vegas, που σου έχει προτείνει να πάτε στο Las Vegas. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. το χρειάζεται να βάλω κανένα δεύτερο σκύλος. Ή προπόνηση με τον Michael Jordan, αλλά να σε τραμπουκίζει όλη την ώρα. Να έχει αυτό το στυλ. Έχεις δει το Last Dance, φαντάζομαι. Το, ναι, να έχει αυτό το στυλ στην μπορεί, προπόνηση. Μην υπερβάλλω κιόλας, 7-8 φορές. Wow. Δει, wow. Ναι. 7-8 φορές. Είδες πρώτη καταραντίνα πόσο χρόνο σου έδινε? Δεν είναι πάρα πολύ ισχύ. Αγγέ, το έχω δει τώρα τελευταία, κανένα τρίμηνο πριν. Κάτσε, στην τρίτη φορά δεν άρχισε να βαριέσαι λίγο? Όχι, γιατί μεγαλώσαμε με αυτούς, οπότε... Σωστό. Εγώ τότε, ας πούμε, που τον έβλεπα στην τηλεόραση, ήταν σαν να τον βλέπω και από κοντά. Η τηλεόραση, ας πούμε... Ναι. Σωστό. Σωστά. Δηλαδή, άμα τον έβλεπα και από κοντά, πάθαι ένα σοκ. Οπότε, προτιμώ το. Τη τραμπούκα. Στο είπα πριν όταν έκαναμε την ερώτηση, συγγνώμη, αλλά μου λέει ο Άγγελος ότι θα επιλέξει εύκολα, ξέρω εγώ, να περάσει ένα διήμερο με Ρόντμαν στο Άγγελο. Καλά, δεν θα έλεγα όχι. Αυτό δεν ήταν ότι. Άμα επέφτανε στο τραπέζι οι προτάσεις, γενικά θα υπήρχε μια. Γιατί γίνεται και στο Vegas, μένει εκεί πέρα. Ακριβώς αυτό. Σωστό. Ενώ ό,τι γίνεται στην προπόνηση με τον Τζόρνταν γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix. Σκάει ο Τζέρι Κράουζε. Και σου λέει, είσαι παίκτης τώρα των Bulls της εποχής, τέλος πάντων, έτσι. Και σου λέει, πάμε για ένα καφέ. Πάτε για καφέ. Ποια χρονιά? Αυτό, ποια χρονιά? Είναι μια χρονιά εκεί, στη δεύτερη τριετία, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, δεύτερη τριετία. Ναι. Και σου λέει, σκέφτομαι να διώξω. Δεν υπάρχει φρέντο να ξέρεις και τέτοια καφέ της ακόμα. Ναι, παίρνετε ένα γαλλικό σκέτο, ρε παιδί μου. Φραπέ. Α, φραπέ. Είναι στο Σικάγο, μπορεί να πάτε σε ένα ελληνικό μαγαζί. Οπότε πάτε σε ένα ελληνικό στο. Στο Ακρόπολης, ξέρω εγώ, ένα ελληνικό εστιατόριο του Σικάγο, ξέρω εγώ. Σαντορίνη. Μπράβο αυτό, με κίονες εκεί και λίγο έτσι γραφικό. Και παρένθεση, όλοι οι παίχτες του NBA ακόμα και τώρα πηγαίνουν στο ελληνικό δρόμο μετά το ξενύχτη και τρώνε
Φρόμικα. Γύρω και τέτοια. Ναι, στο Σικάγο. Αλήθεια. Τι λες? Όλοι. Το βγάλαμε είδηση τώρα μόλις. Τι σκατά. Υπάρχει ελληνικός δρόμος. Το ξέρω από τον Μπέβερλι που ήμουν συμπαίχτης του. Έλα ρε εσύ. Συνέχισε την. Όχι. Καταρχάς εδώ έχω σοκαριστεί, οπότε περιμένουμε. Όλοι αστέρες. Υπάρχει ελληνικός δρόμος. Όλοι αστέρες. Ελληνικός δρόμος εννοώ όλα τα μαγαζιά τα ελληνικά. Ναι. Καταρχάς, πρώτη μου ερώτηση είναι ότι τρώνε οι αστέρες και γενικά οι παίκτες του NBA. Βρώμικα και τέτοια. Δηλαδή, πολύ σάπιλα. Αυτό γιατί υποτίθεται. Κρατά. Δεν θα φας μια μέρα ρε, εσύ. Θα εντάξει, θα φας... υπάρχει η free day που λένε τώρα όλοι. Α, το... Ανεβάζουν. Το cheat day. Ναι, ναι. Tacos Tuesdays. Tuesday, πώς λέγεται. Ναι, εντάξει. Ναι, ο Λεμπρόν έχει. Εμείς έχουμε το Sunday. Ο Λεμπρόν έχει. Εντάξει. Μα, συγγνώμη τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πειράζει μια στο τόσο σαν αθλητής. Όχι. Φας... Χρειάζεται λόγω του να γίνει και αποφόρτιση, αλλά και στο σώμα χρειάζεται. Okay. Να τρως μια στο τόσο. Ναι. Ή απλά τώρα προσπαθείς να το δικαιολογήσεις, γιατί μάλλον έχεις φάει πάρα πολύ σαμπούρα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Έχω και φορά και κολλητό μπλουζάκι. Σκάει ο Τζέρι Κράουζε και σου λέει, λοιπόν, πρέπει να διώξω ή τον Μπίπεν ή τον Ρόντμαν από αυτή την ομάδα που έχουμε. Ναι. Του 96 τέλος πάντων. Σοβαρή απάντηση περιμένεις. Ναι. Ποιον θα έδιωχνες. Okay. Και σου λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να αποφασίσω μόνος μου. Άμα δεν απαντήσεις θα διώξω εσένα, τι σκατά. Δηλαδή, είμαι ο Τζέρι Κράουζ, είμαι τρελός εδώ. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ο Ρόντμαν ήρθε τη δεύτερη τριετία. Ναι, σίγουρα, για αυτή εκεί είμαστε. Σίγουρα το Μπίπεν θα κράτουσα. Σωστό αυτό. Σωστή απάντηση. Σωστό δίναμε έτσι να σε διορθώσω λίγο. Ναι. Από την πρώτη τριετία μπορούσε να βάλεις το Χόρας Γκραντ ή το Ρόντμαν. Και πάλι πολύ δύσκολη ερώτηση θα πω. Δύσκολο. Ναι, αλλά αυτό είναι πιο σωστό. Πιο σωστό δίλημα σου λέει από το άλλο. Δεν τον ακουμπάς τον Μπίπεν. Αυτό είναι άλλο. Να φύγει ο Χόρας. Όχι, του είπα ότι η ερώτηση σωστή πρέπει να κάνεις είναι η Γκραντ. Εντάξει, θα μάθεις, είναι μικρός. Σε πιτσιρίκος ακόμα. Ψέματα λίγη. Φίλε και αλλά αυτό το ερώτημα είναι όντως καλό. Θα πέσω με αυτό τον καναπέ. Η μάχη ενάντια στον καναπέ. Τους θεωρώ τους Beatles της εποχής μας. Σωστό. Όπως όλοι, σωστά. Ναι, φτιάξανε το μπάσκετ. Σαν έτσι Beatles ταιριάζει πιο πολύ ο Ρόντμαν από το... Όχι, δεν λέω μπασχετικά, λέω έξω... Ναι, και σαν το στυλ, σαν το... Άρα ξεκάθαρα επιλέγεις, ας πούμε, Bulls σε σχέση με Pistons, παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν να επιλέξεις μια ομάδα, θα ήταν αυτή. Ήθελα να φάνε πολύ ξύλο οι Pistons, δηλαδή ήταν πολύ αριστικοί. Ναι. Που τελικά έγινε, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο μετά... Ναι, αλλά φύγανε... Θέλανε κι άλλο, δηλαδή. Εντάξει, έγινε νομίζω 4-0 η σκούπα εκείνη. Σκουπίσανε τη χρονιά που επιτέλους τους κερδίσανε. Ναι, που φύγανε χωρίς να χαιρετήσουν. Ναι. Μην τους χαρακτηρίσω. Πώς χαρακτηρίζεις. Ναι, πώς να τους χαρακτηρίσω. Μαλάκες. Μπορούμε να νομίζουμε εδώ. Ειδικά τους Pistons. Λοιπόν, προπονητές. Τι φάση με αυτούς. Ναι. Θα ήθελα πρώτα να πεις ότι κάποιος, ο αγαπημένος προπονητής που έχεις παίξει. Ο αγαπημένος προπονητής, ναι. Θα έλεγα δύο για να μην αυτοί που με βοήθησαν και πιο πολύ, αυτούς θα πω. Το Γιάννη το Σφερόπουλο που διαπρέπει τώρα και στη Μακάμπη. Και το Σουλίτο Μαρκόπουλο, έτσι πιο παλιό προπονητή που πλέον δεν είναι στους πάγκους. Αυτοί είναι οι δύο που τέλεια, σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε ποιο είναι το μέλλον του Λουκά του Μαυροκεφαλίδη. Δηλαδή εσένα τώρα. Συνεχίζεις κανονικά, είναι κάτι που θες να μοιραστείς καταρχάς, αν όχι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Λέω να συνεχίσω άλλο ένα χρόνο. Okay. Θα δούμε και το σώμα πώς θα πάει. Νομίζω ένα χρόνο λέω ακόμα παίξω, να ξεκουραστώ τώρα. Το έχεις σκεφτεί το μέλλον χωρίς μπάσκετ? Ναι, το έχω σκεφτεί, το έχω κάνει εικόνα πολλές φορές τώρα τα τελευταία χρόνια και... Δεν ξέρω. Έλεγα ότι δεν θα με πειράξει. Νιώθω ότι δεν θα με πειράξει, αλλά όταν σταματήσω δεν ξέρω. Δεν θες κάποια στιγμή να ξεκουραστείς κι εσύ? Είναι μια σκληρή ζωή αυτή του... Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια είπα να απολαμβάνω πιο πολύ, οπότε το απολαμβάνω από τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε πίεση. Σωστό. Υπήρχε το πρέπει να αυτό, πρέπει να φάω αυτό την ώρα εκείνη. Ναι. Να κοιμηθώ τέτοιο, να μην ξέρω τίποτε άλλο. Οπότε τώρα το απολαμβάνω πιο πολύ και είναι πιο ευχάριστο. Και αν δεν ήσουν μπασκεμπολίστας, τι θα ήσουν, έχεις σκεφτεί ποτέ? Νομίζω ελεοχρωματιστής ή ψυκτικός. Αλήθεια λες? Ναι, ελεοχρωματιστής θα βοηθούσα τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο. Δεν θα χρειαζόμουν σκάλα. Πολύ σωστό. Σίγουρα. Θα ήμουν ιδανικός γι' αυτό.
Ή ψυκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό γιατί ο Λουκάς καθόλου την πορεία τη καριέρα του ήταν εργάτη στο γήπεδο. Και θα ήταν εργάτη και εκτό γήπεδου. Αν δεν έπαιζε. Οπότε είναι αξιοθαύμαστο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ αφοσιωμένο όσο μπορούσα έτσι, τα καλά τα χρόνια μου. Τέλεια. Τώρα τρώω και μπατατάκια. Εντάξει. Λουκά, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν σήμερα μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε κάπου. Και εγώ ελπίζω να σε ξαναδώ. Σε α, ναι, να έρθει σε παράσταση όποτε θες. Σωστά. Ναι. Είπαμε ότι. Μέχρι να ξανακλείσουν, τώρα καταλαβαίνει πώ είναι αυτά. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουν. Πιστεύω θα είστε καλοί, νομίζω. Από αυτά που έδειξε αυτή η συνέντευξη, σίγουρα. Τα social media του Λουκά είναι αυτά. Θα εμφανιστούν εδώ, δεν δείχνω. Να το κάνω εικόνα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα επεισόδιο Airball. Ήταν ο Λουκάς Μοργεβαλίδης και ήταν τεράστια τιμή μας να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Jump.